Η βαριά καμπάνα των 25.000 ευρώ σε ένα σνακ μπαρ στην πόλη του Ρεθύμνου, το οποίο παραβίασε το πρόσφατο λουκέτο που του είχε επιβληθεί, σήμανε συναγερμό στο Σωματείο Εστίασης με τον Ανδρέα Κλαψινό να προχωρά σε εκ νέου συστάσεις στους συναδέλφους του, εφιστώντας τους την προσοχή ώστε να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια τους νόμους. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουμε το νου μας και να προσέχουμε και να ακολουθούμε τις εντολές της αστυνομίας, γιατί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα, κλείνουν τα μαγαζιά και οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην πληρώνουμε τζάμπα πρόστιμα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μια καλή εικόνα σαν εστίαση στο Ρέθυμνο και δεν πρέπει να την αμαυρώνουμε με τέτοια γεγονότα. Πέρα από τις 25.000 ευρώ που βεβαιώθηκαν στο άφημί του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου καταστήματος και πλέον θα πρέπει να πληρωθούν στα δημόσια ταμεία, η αστυνομία βεβαίωσε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και στην υπεύθυνη για τη λειτουργία του καταστήματος, ενώ επιβλήθηκε και νέο λουκέτο για άλλες 15 ημέρες. Είναι σκεμμένα για να βάλει τον κόσμο να βγάλει τα μάτια του μεταξύ του. Ειδικά αυτό τον καιρό, κυρία Μαθιουδάκη, είναι καταστροφή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί ένα τέτοιο μεγάλο ποσό. Τα 5.000 είναι πολλά, φανταστείτε τα 25 και η αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος ακόμα χειρότερα. Και την ώρα που τα κρούσματα και στην Κρήτη καταγράφουν καθημερινά κατακόρυφη αύξηση, τα κλιμάκια της αστυνομίας στους 2.610 ελέγχους που έκαναν μοίρασαν και χθες 300 σε πεζούς που κινούνταν σε εξωτερικούς χώρους χωρίς την απαραίτητη προστατευτική μάσκα. Στο Ρέθυμνο 7 ήταν τα πρόστιμα σε πεζούς, στα Χανιά 5, εκ των οποίων το 1 σε πελάτη πρακτορείου ΕΠΑΠ, στο Ηράκλειο 14, εκ των οποίων το 1 σε υπάλληλο κομμωτηρίου, ενώ στο Βλασίθι βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις, 2 σε πεζούς και 1 σε ιδιοκτήτη ψητοπολίου. Είναι λάθος να πέσει πρόστιμο. Υπάρχουν άνθρωποι που εγώ τώρα φοράω τα γυαλιά μου και έχω πρόβλημα με τα γυαλιά μου από τη μάσκα. Στον δρόμο δεν μπορούμε. Αφού έχει γίνει υποχρεωτικό, θα πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα. Δεν μπορεί κανένας να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε είναι απαραίτητο τελικά. Και όταν είναι πολύ συνοστισμός, λογικό είναι. Εσείς πάντως δεν την αποχωρίζεστε. Εντάξει, όταν χρειαστεί, τη βάζω. Ανάμεσα στα χθεσινά πρόστιμα που βεβαιώθηκαν στην Κρήτη ήταν και η καμπάνα των 500 ευρώ σε καφενείο του Ηρακλείου για την παράβαση του αντικαπνιστικού νόμου, ενώ ο πελάτης του καταστήματος που κάπνισε καλείται τώρα να πληρώσει πρόστιμο 100 ευρώ.